Καλησπέρα σε όλους. Κώστας Βλαχάκης. Η τεχνολογία μας ενώνει εδώ ζωντανά κάθε Πέμπτη, 7 παρατέταρτο με 8 παρατέταρτο και για μία ολόκληρη ώρα στον ιντερνετικό αέρα του star.gr. Κάθε Πέμπτη με εκλεκτούς καλεσμένους, μόνιμους καλεσμένους, πανελίστες, αναλύουμε, σχολιάζουμε την τεχνολογική επικαιρότητα και σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά, μιας και το event της εβδομάδας ήταν σίγουρα νίκη στην Apple, η οποία ανακοίνωσε επίσημα περισσότερες λεπτομέρειες, τιμές και διαθεσιμότητα του Apple Watch, του δικού της πρώτου έξυπνου ρολογιού, το οποίο κατά πολλούς αναμένεται να ανοίξει επιτέλους και την αγορά των wearables, γιατί κακά τα ψέματα, ένα σωρό Android smartwatches και bands λειτουργούν, αλλά στο ευρύ βαθιά κοινό, δηλαδή και στην κάθε θεία που μένει στο πιο απομακρυσμένο χωριό της Ιφιλίου, θα φτάσει επειδή το ανακοίνωσε η Apple και το είδατε αυτό με τα ρεπορτάζ στα κανάλια και στις ειδήσεις που όποτε ανακοινώνεται κάτι Apple γίνεται γνωστό, από εκεί παίζει. Ενώ από Android όχι. Έχετε τα υπόλοιπα site και εμάς να τα λέμε αυτά. Σήμερα θέλω να πω ότι δεν θα έχουμε μαζί μας Λαμπρίνα και Μαρίνα. Βρίσκονται σε ένα exclusive fashion day της Marks & Spencer. Δεν μπορούν να είναι εδώ πέρα. Θα τις έχουμε όμως μαζί μας την επόμενη Πέμπτη. Αλλά κανονικά οι υπόλοιπες στήλες μας, gaming, φωτογραφικά νέα, κινηματογραφικά, και φυσικά Ιάκωβος Μπελόνιας και Βασίλης Μαστραπάς στο στούντιο για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα στο πρώτο τμήμα της, στην πρώτη ενότητα της επικαιρότητας. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα Κωστά. Πώς τα είδατε τις συνεντεύξεις τύπου της προγραμματισμένες της Apple? Με πάρα πολύ ενδιαφέρον, μιας και έχουμε καινούργια προϊόντα με το Apple Watch της Apple και σαφώς καινούργιο MacBook. Καινούργιο MacBook. Βέβαια, όταν είπα πώς τις είδατε, φαντάζομαι ότι εννοώ ότι όσοι είχατε Apple συσκευή, έτσι, γιατί αυτά τα κομπλεξικά από τη Apple εγώ δεν τα έχω καταλάβει γιατί γίνονται. Ούτε και εμένα μου αρέσουν. Έτσι, δηλαδή εσύ, Ιάκωβε, έχεις iMac, έχεις iPad, έχεις iPhone, το είδες σε μία από αυτές τις οθόνες, εγώ το είδα στον δικό μου τον iMac. Billy, έτυχε εκείνη την ώρα να κάθεσαι μπροστά? Εγώ το είδα υστερότερα και αργότερα και μετά. Πιο μετά, ναι. Οπότε είναι και ένα θεματάκι αυτό τώρα. Άρα πολλοί είναι οι φίλοι που κλαψουρίζανε. Γιατί με την έννοια ότι πρέπει να είναι η γνώση ανοιχτή προς όλους. Άκου τώρα, δηλαδή να κάνει το tech blog, ας πούμε, μια συνέντευξη τύπου και να σου λέει ότι μόνο αν έχεις αγοράσει υπολογιστή tech blog θα το δεις. Οκ, Βασίλη, τι έχεις να πεις για το ρολόι που είδες, μιας και είσαι και φαν των ρολογιών, όχι των έξυπνων, των χαζών εσύ. Αλλά γενικά, ρε παιδί μου, από την designιά, πώς το είδες? Και μου άρεσε και δεν μου άρεσε. Βλέπουμε τις εικόνες στην οθόνη. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Να πούμε ότι το έχουμε δει σαν εμφάνιση ποιο θα είναι εδώ και κάποιους μήνες. Απλά σήμερα μάθαμε αναλυτικά τις πληροφορίες για αυτό. Apple Watch λοιπόν και όχι iWatch όπως το είπανε σε κάποια ρεπορτάζ τηλεόραση τις προηγούμενες μέρες. Σε δύο εκδόσεις με 42 χιλιοστά διάμετρο της κάσας που είναι τα μεγάλα για αντρικό χέρι ή 38 χιλιοστά για μικρότερο. Δύο μεγέθη λοιπόν και τρεις εκδόσεις, Ιάκωβε. Έχουμε Apple Watch, ναι. Apple Watch Edition και Apple Watch Sport. Τρεις εκδόσεις λοιπόν, τρία διαφορετικά, για τρία διαφορετικά βαλάντια και τρία κατασκευασμένα τρία διαφορετικά υλικά. Δηλαδή έχουμε το Apple Watch, το Sport, με αλουμίνιο, το οποίο ξεκινάει από $350 Αμερικής για την έκδοση των 38 χιλιοστών το γυναικείο ή 400 η φθηνότερη τιμή για άντρα με, πώς το λένε, με λουράκι νομίζω λαστιχένιο. Αυτό. Μετά έχουμε Apple Watch το κανονικό, το μεσαίο με ατσάλι, ατσάλινη κάσα, πάλι 38 χιλιοστά με $550 ή 42 χιλιοστά με $1,050 και άνω, αναλόγως του τι του βάλουμε. Έτσι, μπρασελέ, έχει πόσα, νομίζω γύρω στους 50 διαφορετικούς συνδυασμούς. Έχει πάρα πολλούς συνδυασμούς όσον αφορά τα λουράκια. Όσον αφορά τα λουράκια και όλα. Και γενικά το marketing της Apple είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, όλες οι φωτογραφίες που έχει βγάλει από τα Apple Watch και να μην ξέρεις τι λειτουργία κάνει, εμένα πραγματικά με μαγέψανε σαν εικόνα. Είναι φαίνονται, το θέμα του image είναι πολύ μπροστά. Είναι. Και φυσικά να πούμε ότι φτάνουμε στην έκδοση την ακριβή που θα την αγοράσουν, δεν ξέρω, οι κελεμπίες που λένε. Κάνα δυο.
κάνα 2.000. Χιλιάδες. Το Apple Watch Edition λοιπόν, με χρυσό 24 κανατίων, όχι βαμμένο χρυσό, θα είναι χρυσό κανονικά ο Ικάσα, δεν ξέρω σε τι περιεκτικότητα, σε κίτρινο και ροζ χρώμα, με τιμή από 10-12 χιλιάδες δολάρια μέχρι και 17 χιλιάδες δολάρια Αμερικής. Πάντως, αν πάρουμε μία ιδέα στο θέμα των τιμών για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, στην Αγγλία έχουν ήδη βγάλει. Πες μας τις τιμές, μπράβο. Ναι. Το Watch Sport ξεκινάει από τα 421 ευρώ. Το Watch Sport. Ναι, ναι. Το φτηνό δηλαδή. Το φτηνό, φτηνό, το γυναικείο. Το γυναικείο, πόσο. 421 ευρώ και το αντρικό στα 477. Έκανε τη μετατροπή από λίρα Αγγλία. Με χθεσινές ισοτιμίες. Okay, ναι. Το Apple Watch, που είναι με το ατσάλι, από τα 675 ευρώ το γυναικείο και 731 το αντρικό. Ναι, ναι. Και το Watch Edition από 11.500 ευρώ. Και άνω. Και φτάνουμε. Εντάξει, οι τιμές είναι ακριβές. Είναι σαν να παίρνεις smartphone και πάρα πολύ καλό smartphone. Είναι σαν να παίρνεις smartphone. Να πούμε βέβαια ότι μία από τις λειτουργίες του θα είναι ότι σε σύνδεση με το κινητό σου θα σου επιτρέπει να πραγματοποιείς τηλεφωνικές κλήσεις και να μιλάς μέσω από αυτού. Άρα έχει σημασία. Είμαι σίγουρος και το ξέρουμε ότι μόνο με iPhone και iPad θα λειτουργεί. Λογικά και iPad, ναι, ναι, λογικά και iPad, κανονικά. Απλά δεν θα έχεις τις τηλεφωνικές ευκολίες, λειτουργίες. Και όπως ξέρετε φυσικά τα άλλα τα smartwatches με Android Wear ή WebOS, ένα που έβγαλε της LG, είναι μόνο με Android. Οπότε διαλέγεις στρατόπεδο αφού πρώτα έχεις διαλέξει ρολογάκι. Σε ό,τι αφορά τη φόρτιση, ασύρματη φόρτιση, με μαγνητικό τρόπο πίσω, μαγνητικό φορτιστή, έβγαλε μία τιμή. Μία εκτίμηση για 18 ώρες χρήσης. Έκανε όμως και μία ανάλυση στο τι εννοούμε 18 χρήσεις. Εννοούμε 90 φορές μέσα στη μέρα να κάνουμε ότι κοιτάμε την ώρα που ενεργοποιείται ο ανάλογος σένσορας. 90 notifications, ναι, ειδοποιήσεις να μας έρχονται. 45 λεπτά να χρησιμοποιούμε συνεχώς τις εφαρμογές στο ρολόι και 30 λεπτά γυμναστική, καταγραφή των κινήσεων που κάνει με τους αισθητήρες κίνησης και ταυτόχρονα ακρόαση μουσικής. Μήπως θα μας πούνε και πότε θα πάμε στην τουαλέτα. Εντάξει, μου φαίνεται λίγο, εντάξει, το έως 18... Ενδεικτικά, με το προπαρασκευαστικό μοντέλο. Για να δικαιολογήσει το έως 18 ώρες, ναι, ναι, ναι. Ή μάλλον όχι, γιατί για να μας το λες τόσο αναλυτικά, αυτό θα εννοεί ότι βγάζει στάνταρ 18 ώρες με αυτό που περιγράφεις. Με αυτή τη χρήση βγάζει 18 ώρες. Εντάξει, οπότε καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι το κλασικό κάθε βράδυ μπρίζα. Μη σου πω και νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Ανάλογα τη χρήση. Κιόλας. Ανάλογα τη χρήση. Εντάξει, αυτό είναι λογικά. Λογικό. Αυτό είναι βασισμένο πάνω στο μέσο όρο της χρήσης καθημερινής ενός ανθρώπου στην καθημερινότητά του. Ισχύει αυτό, Βασίλη, που λες. Επίσης, δεν έχουμε να αντιτάξουμε κάτι από το στρατόπεδο των Android, γιατί και αυτά το πρόβλημά τους είναι ότι η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι πάρα πολύ μικρή. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση θα περιμένουμε να το δούμε. Όπως είπε ο Ιάκωβος, μιλάμε για προπαρασκευαστικά, μου άρεσε έτσι όπως το είπες, μετρήσεις και μοντέλα. Μπορεί να υπάρχουν καλύτερα. Έχουν ξεκινήσει ήδη να παρουσιάζονται και γκατζετάκια, είτε βάσεις φόρτισης, είτε κάποιο extension για να μεγαλώσει η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Σε κάθε περίπτωση, μας άρεσε το Apple Watch. Είναι η πρόταση της Apple για αυτόν τον νέο τομέα των wearables, αυτή την αγορά. Και μένει να έρθει και κάποιο στα χέρια μας εκεί στον Απρίλιο. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε από τους πρώτους, να σας το παρουσιάσουμε και εδώ. Όμως, δεν ήταν η μοναδική ανακοίνωση η οποία έκανε χθες η Apple. Όχι χθες, την Τρίτη, τη Δευτέρα, συγγνώμη. Δεν ήταν η μεγαλύτερη ανακοίνωση. Σίγουρα δεν ήταν η μοναδική μάλλον, η μεγαλύτερη ήταν. Για τους φίλους που περιμένανε τον διάδοχο του MacBook Air, που πλέον δεν θα λέγεται MacBook Air, θα λέγεται απλά το νέο MacBook, είναι καλά τα νέα. Παρουσιάστηκε επιτέλους το 12-ίντσο MacBook Air, θα το πω εγώ, με πάχος 13,1 χιλιοστά και οθόνη ανάλυσης, Retina ανάλυσης 2304x1440 pixels. Πάρα πολύ ωραίο το χρυσαφή χρώμα. Σε μια συζήτηση που είχαμε κάνει κατηδίαν την επόμενη μέρα, το χρυσό. Δεν συμφώνησες. Μας φέρει πιο κοντά. Ναι, σαν τα αφακαντόρο. Ναι, ναι, ναι. Δεν σου άρεσε εσένα το χρυσό, Το χρυσό, όχι, μάλλον για Space Gray.
μάλλον για Space Gray. Εντάξει, ναι, ωραίο το Space Gray. Εμένα μου άρεσε αρκετά το χρυσάφι. Ακούστηκαν πολλά για αυτή την ανακοίνωση, για το αν αξίζει, το ευρώ ή το δολάριο, κάθε δολάριο που κάνει αυτή η συσκευή. Μιας και η τιμή του είναι τσιμπημένη, δεν περιμέναμε να είναι φθηνότερο, αλλά ίσως περιμέναμε να είναι λίγο πιο δυνατό σε τεχνικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ωραίο design, βάρος 930 γραμμάρια, πάχος 13,3 χιλιοστά, λεπτεπίλεπτο, κόσμημα θα είναι σαν συσκευή. Εμένα μου αρέσει και το χρυσό χρώμα. Βλέπουμε και το πληκτρολόγιο Ιάκωβε ότι είναι edge to edge. Δεν έχει καθόλου bezel δεξιά-αριστερά. Υποφωτιζόμενο το πληκτρολόγιο, το κάθε πλήκτρο έχει από το δικό του λεντάκι από κάτω για να φωτίζει ομοιόμορφα. Αλλά οι τιμές ξεκινάνε, θα είναι δύο εκδόσεις, από $1,299 για την έκδοση με τον Intel Core M Mobile στο 1,1 GHz χρονισμένο διπύρινο και 8 GB μνήμη RAM με 256 SSD. Θα έχει, είπαμε, 1299. Και το δεύτερο μοντέλο, το καλό σε εισαγωγικά, θα έχουν χρονίσει τον επεξεργαστή αντί για το 1,1 στο 1,2. Εντάξει, η μνήμη RAM ίδια και 512 GB SSD. Η διαφορά αυτή δηλαδή, να πάρεις διπλάσια χωρητικότητα στο σκληρό δίσκο, να το πω έτσι, στον SSD και 0,1 χρονισμένο τον επεξεργαστή πιο πάνω, θα σας στοιχήσει $300 παραπάνω. Και στην Αγγλία, να πούμε για τις τιμές, οι οποίες είναι, δεν έχουν καμία σχέση με τις αμερικάνικες, θα ξεκινάει η μικρή έκδοση στα 1.484 ευρώ και η μεγάλη στα 1.838. 1.838... Το 1,2. Αγγλία, ε. Αγγλία, δολάρια, ευρώ. Ναι, συγγνώμη, ευρώ. Μια χαρά. Αυτό ήταν λοιπόν και το MacBook το καινούριο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ενθουσιαστήκαμε. Μένει να το δούμε από κοντά, να δούμε τι ψάρια πιάνει. Retina οθόνη με Core M επεξεργαστή στο 1,1. Θα δούμε πόσο ζορίζεται. Τα 8 GB μας αρέσουν. Καλό είναι να ξεκινήσουν να υπάρχουν σαν standard στα laptop. Και επίσης, κλείνοντας τις ανακοινώσεις της Δευτέρας της Apple, να πούμε ότι ανακοινώθηκε και καπάκι διατέθηκε προς όλους, δεν κάνει τις χαζομάρες της Google με το Android η Apple. Κατευθείαν iOS 8.2 επίσημα διαθέσιμο. Είμαστε σίγουροι ότι ήδη σας ήρθε το notification από τη Δευτέρα το βράδυ και το έχετε κατεβάσει. Ο Μάριος μας έλεγε πριν ότι το δικό του το iPad mini, το Retina, παρουσίασε κάποια προβλήματα μέχρι το μεγαλύτερο που ήταν να μην φορτίζει Boeing. Θα κάνει, λέει, ένα reset όταν πάει σπίτι. Όσοι έχετε προβλήματα με αυτό, στείλτε ένα email στο email της εκπομπής webtechtv@star.gr ή στο Facebook fanpage, να το δούμε όλοι μαζί. Επίσης, τώρα για να κλείσω, επειδή μιλάμε για προβλήματα, δεν ξέρω, λύθηκε τελικά η σύνδεση με το iTunes και το App Store που υπήρχαν τις προηγούμενες μέρες. Γιατί και σήμερα είχαν πάλι κάποια προβλήματα. Και σήμερα, έτσι. Ναι. Από χθες ξεκίνησε το μεσημέρι, μια μισή ώρα. Πολλοί κόσμος που έστειλε και στο tech blog και στο email της εκπομπής ότι τι συμβαίνει. Παιδιά, είναι γενικότερο το πρόβλημα παγκόσμιο. Δεν έχει σχέση μόνο με την Ελλάδα. Υπομονή και στείλτε μας τα email μας να μας πείτε αν έχει διορθωθεί το πρόβλημα για εσάς. Και καπάκι, κλείνοντας ό,τι καλό ανακοίνωσε η Apple τη Δευτέρα και με πάσα την έκδοση 8.2, να πούμε ότι και η Google ανακοίνωσε την έκδοση Android 5.1 Lollipop, η οποία φέρνει κάποια minor updates. Ένα από αυτά είναι ότι αν κλαπεί η συσκευή, το πιο χρηστικό θα μπορεί να παραμένει κλειδωμένη για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να καταφέρεις, αν την βρεις. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που προσφέρει σαν λειτουργία έξτρα, που κάποια κινητά το κάνουν, έχουν κάποιες εφαρμογές μέσα που τις έχουν προεγκαταστήσει οι κατασκευάστριες εταιρείες. Αλλά πάρα πολύ σημαντικό θα έχει, λέει, και επίσης καλύτερη διαχείριση των δίκαρτων smartphones. Ας το πω έτσι, γιατί περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχει ανακοινώσει και η ίδια η εταιρεία. Έχετε να προσθέσετε κάτι σε αυτό? Όχι. Το HD Voice. Το HD Voice, επίσης, ναι. Αυτό όμως το HD Voice το έχει ήδη... ναι, τώρα τι εννοεί, θα πηγαίνει ότι... παραπάνω θα δούμε στην πράξη κιόλας. Θα μπορέσουν περισσότεροι κατασκευαστές. Πιο καθαρές κρίσεις, πιο καθαρές συνομιλίες. Ναι, απλά θέλω να πω ότι νομίζω ότι είναι hardware-ικό το HD Voice, δεν είναι software. Λέει ότι σε συνεργασία με τον πάροχο, αν σου προσφέρει και ο ίδιος ο πάροχος
Και να πούμε υπηρεσία. Ότι η Voice έχει η Κοσμοτέ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, εξ όσων γνωρίζω. Όπως επίσης η Κοσμοτέ κέρδισε και τη μάχη μεταξύ Vodafone, με τη Vodafone για τη διαφήμιση που έτρεχε τις προηγούμενες μέρες για το ποιος έφερε πρώτος στην Ελλάδα το 4G Plus. Μια αρχή η οποία κοιτάει τις διαφημίσεις και το πόσο ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δεν εξαπατούν σε εισαγωγικά τον καταναλωτή. Αποφάνθηκε, πώς λέγεται, ΣΕΤΕ, κάπως λέγεται μια υπηρεσία, την ξεχνάω τώρα, ΣΕΕ νομίζω. Σε ένωση κάτι, δείτε το. Το έχουμε γράψει στο Tech Blog. Αποφάνθηκε ότι η Κοσμοτέ μπορεί να λέει ότι αυτή το φέρε πρώτη, γιατί το έχει από το Φεβρουάριο και το Μάρτιο που βιάστηκε η Vodafone να βγει. Αυτά τα κόλπα, όπως αν θυμάστε, παλιά και με τα γιαούρτια της φάγε, ποιος έχει το ζωντανό γιαούρτι, έτσι, έτσι. Η Δέλτα ή φάγε, αυτό το θυμώνται οι παλιοί. Και μιας και μιλάμε για αναβαθμίσεις, να πούμε ότι από το στρατόπεδο του Android, όχι δεν μιλάμε για 5.1, αλλά για Lollipop, η Sony αποφάνθηκε τελικά, όπως και η αρχή η άλλη που σας έλεγα πριν, γι' αυτό χρησιμοποιώ την ίδια λέξη, kill me, okay, αποφάνθηκε ότι, ότι η σειρά Sony Xperia Z, δηλαδή Z, Z1, Z2, Z Compact, Z3 Compact, θα είναι αυτή που θα αναβαθμιστεί σε Lollipop. Πότε? Ο Θεός μαζί μας. Όπως επίσης περιμένουμε και το LG G2. Εκεί στην LG, μην κάνετε ότι δεν ακούτε. LG G2 Android Lollipop. Πότε? Όταν θα έρθει το G Flex 2. G Flex 2 θα έρθει την επόμενη εβδομάδα εντωμεταξύ. Θα το έχουμε στα χέρια μας. Δεν ξέρω πότε θα έχει κυκλοφορήσει. Άρα να περιμένουμε αναβάθμιση G2 που θα έρθει. Μακάρι. G2 Βασίλη είσαι κάτοχος του G2. Εγώ είμαι ακόμα στο 442. 442, εντάξει. Ναι. Μια συσκευάρα του 2013 δεν πρέπει να την πετάξει στα σκουπίδια, αγαπητή LG. Για κάνε τα μαγικά σου εκεί πέρα. Τώρα που μιλάμε για special συσκευές, όπως ήταν πραγματικά το LG G2. Και παραμένει ακόμα, ρωτάω και μαθαίνω ότι το ζητάνε και πουλάει ακόμα ξεφορτώνει η LG τεμάχια. Ένα από αυτά είναι και το OnePlus One. Έκανε χαμό το 2014, πέρυσι με τα invitations και όλα. Κινητάρα, το φέρατε αρκετοί φίλοι από το εξωτερικό και ο φίλος σου Βασίλειο Νίκος. Πολύ καλή εμπειρία χρήσης, flagship killer. Άνοιξε και για την Ελλάδα. Κάθε Τρίτη μπορείτε να το αποκτήσετε, μάλιστα και χωρίς invitation, γιατί τους έχει μείνει λίγο αυτό το κουσούρι. Κάθε Τρίτη λοιπόν μπορείτε να φέρετε στην πόρτα σας το OnePlus One, την έκδοση με τα 16 GB με 269€ και την 64 την καλή με 3 κατοσταρικάκια. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Και επίσης έχει διατηρήσει τις τιμές της. Ενώ θα μπορούσε, όπως πολλές εταιρείες, να ανεβάσει λίγο, να τσιμπήσει λίγο. Ναι, απλά ξέρεις τι, η ημερομηνία, η αργοπορημένη που αποφάσισε να τα διαθέσει, νομίζω ότι δεν της επέτρεπε να το κάνει πιο ακριβά. Ειδικά τώρα με τους κολοσσούς που σκάνε μέσα στον Απρίλιο. Samsung και δεν συμμαζεύεται. Έχουμε το κινητό λοιπόν. Έχουμε το OnePlus One στα χέρια μας. Έχουμε το Xperia Z ή το G2 με Lollipop, οπότε αναβαθμιστεί. Κάτι που θα στεναχωρήσει όσους ταξιδεύουν αρκετά στο εξωτερικό είναι ότι τελικά με απόφαση της η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταργεί τελικά τις χρεώσεις roaming. Ξέρετε, είχε ακουστεί, είχαν πάρει μια πρώτη απόφαση ότι όποιος ταξιδεύει στο εξωτερικό είχαμε χαρεί όλοι ότι θα χρησιμοποιεί τη συσκευή του χωρίς έξτρα χρέωση. Δηλαδή να στέλνει μηνύματα, mobile, internet ή τηλέφωνο. Τελικά παγώνει, φαίνεται ο πόλεμος και από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ήταν μεγάλος προς την και τα συμφέροντα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς θα παραμείνουν οι χρεώσεις roaming, λίγο μειωμένες, αλλά σίγουρα θα ξανασυζητηθεί προς το τουλάχιστον το 2018, άρα μια τριετία ακόμα, το roaming κανονικά στη ζωή μας. Οπότε, Βασίλη, θα πάρουμε ένα αεροπλάνο, να πετάξουμε, να φύγουμε μακριά. Να πετάξουμε σε όλες τις υπήρους. Λοιπόν, απ' όλα οικολογικά, έτσι. Με το Solar Impulse 2, το οποίο ξεκίνησε από το Abu Dhabi, στις 7:12 τοπική ώρα, όχι δική μας, 5:12 τοπική ώρα. Ωραίος. Έχει 72 μέτρα αισθητήρες. Φτερά, μήκος φτερών, με αισθητήρες πάνω. Μήκος φτερών με αισθητήρες είναι γεμάτο πάνω. Το βλέπουμε και στο βιντεάκι. Ακριβώς. Από ό,τι έμαθα, έχει διανύσει ήδη τα πρώτα 1000 χιλιόμετρα και έχει κάνει την πρώτη του στάση.
Ναι, 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 έχει ήδη προσγειωθεί. Ακριβώς. Πρόκειται για ένα αεροπλάνο το οποίο, επειδή έχουν μειωθεί οι πωλήσεις των ηλιακών πάνελ κατά 70%, προσπαθεί να το επαναφέρει και να μας πει ότι χρησιμοποιώντας την ηλιακή ενέργεια μπορούμε να κάνουμε καλύτερο και στον εαυτό μας αλλά και στο περιβάλλον. Να πούμε ότι η καμπίνα είναι κοντά στα 3,2 κυβικά, δηλαδή ως ένας τηλεφωνικός θάλαμος. Και έτσι δυσκολεύονται λίγο οι πιλότοι μέσα, είναι η αλήθεια, και έχουν πολύ λίγες ώρες ξεκούρασης ο καθένας. Αυτά σε γενικές γραμμές. Εντάξει, μια χαρά. Μας αρέσουν οτιδήποτε είναι φιλικό προς το περιβάλλον και δεν το βρωμίζει. Να πω επίσης ότι άκουγα τώρα που λες για ηλιακά και τα λοιπά, δεν έχει, μάλλον για καθαρές πηγές ενέργειας, ότι εγκαταστήσανε και έναν ηλεκτρικό. Ένα σταθμό ηλεκτρικό κάπου σε ένα πανεπιστήμιο, σε μια σχολή κάπου εδώ στην Ελλάδα, όπου μπορείς να πηγαίνεις να φορτίζεις το ηλεκτρικό σου αυτοκίνητο. Το έκανε μια σχολή ή ένα πανεπιστήμιο, άκουσα. Κάνουμε βήματα μπροστά. Κάνουμε βήματα μπροστά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επειδή σου είπα για αυτοκίνητο, να σου πω ότι η Goodyear έχει στα σκαριά κάποτε στο μέλλον να κατασκευάσει ένα λάστιχο το οποίο θα μπορεί να φορτίζει το ηλιακό μας αυτοκίνητο σε εκείνο το μέλλον. Κόνσεπτ είναι φυσικά. Φαντάζεται όμως και ονειρεύεται η Goodyear και χαιρόμαστε για αυτό. Θα έχει αισθητήρες στο λάστιχο πάνω και με την τριβή, τη θερμότητα που αναπτύσσεται όταν το λάστιχο ζεσταίνεται ακουμπώντας κάτω στην άσφαλτο, αυτή η θερμότητα θα μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια. Δεν μπορούμε να φανταστούμε βέβαια τι ποσότητα θα χρειάζεται για ένα αυτοκίνητο, αλλά ίσως όμως θα μπορούσαμε να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ίσως αύριο μεθαύριο με το να μην αδειάζει η μπαταρία η κανονική του συμβατικού του αυτοκινήτου ή να στέλνει κάποια ενέργεια έξτρα μέσα στον εγκέφαλο του κινητήρα από εκεί. Βλέπουμε και το βιντεάκι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, έτσι και είναι κόζι και όμορφο. Μας αρέσουν τέτοιου τύπου καινοτομίες και μένει να τις δούμε στην πράξη. Καινοτομία όμως, Βασίλη, είναι και το επόμενο το οποίο φαγώθηκες να το πεις. Κοίταξε, είμαστε στο web, δεν έχουμε καμπάνες, δεν έχουμε beep και πρόστιμα, αλλά φρόντισε πώς θα το πεις. Σε ακούμε. Ωραία. Σε ακούμε. Ωραία, λέει. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η δύναμη είναι στο χέρι μας. Που αυτό με λίγα λόγια τι σημαίνει, ναι, κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά. Ότι ήμασταν η αλήθεια και όλοι είμαστε λίγο δογματικοί η αλήθεια με τα περιεχόμενα τα πορνογραφικά και με τις σελίδες. Πουριτάνοι. Πουριτάνοι, ναι. Έρχεται όμως η Pornhub και λέει, ρε παιδί μου, για κάτσε τώρα. Μπαίνεις από το κινητό, μπαίνεις από εδώ, μπαίνεις από εκεί, οπουδήποτε, έτσι, και τελειώνει η μπαταρία. Γιατί λοιπόν να τελειώνει η μπαταρία και να μην μπορείς να τη φορτίσεις με ένα πολύ φυσικό τρόπο και για πολλούς καθημερινότητα, έτσι, μέσω του αυνανισμού λοιπόν. Ναι. Αυνανίζεσαι, φοράς το βραχιολάκι, ένα wearable που έβγαλε με την ονομασία Wonk Band, δεν θα μπορούσε να λεγόταν και διαφορετικά, το οποίο έχει μέσα μία μπήλια και καθώς το χέρι κινείται ομαλά επιταχυνόμενα, θα έλεγα, και παλινδρομικά, μαζεύει ενέργεια, την αποθηκεύει και συνδέοντας ένα USB πάνω, μπορείς να φορτίσεις οποιαδήποτε συσκευή σου. Τελεία. Όχι τελεία. Τελείωσες. Η αλήθεια είναι πως όποιος θέλει να αποκτήσει μια beta tester έκδοση μπορεί να μπει και να κάνει μια δήλωση ενδιαφέροντος. Α, ναι, ισχύει. Φαντάζομαι έχεις κάνει για τους πρώτους. Ο πρώτος. Καλή φορά είναι, έτσι. Δεν θα θέλω για προσωπική χρήση. Άρα, Βασίλη, είναι πραγματικότητα. Δεν είναι δεν είναι αστείο. Είναι πραγματικό προϊόν. Είναι προϊόν, μάλιστα. Υπάρχουν και διάφορες εκφράσεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αστειευτούμε με το συγκεκριμένο. Άπειρες. Όπως ότι έχει γίνει επιστήμη αυτό που βλέπουμε. Ωραίο. Είναι, εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει κόσμος που θα το χρησιμοποιήσει. Δεν ξέρω. Ίσως να βρει το δρόμο του σε μια βιτρίνα ενός σεξ μαζί με άλλα βοηθήματα, γιατί δεν νομίζω να. Και ένα μικρό ανεκδοτάκι που ταιριάζει απόλυτα. Δεν είναι αρκετά σοκίν. Μπορούμε να το πούμε. Άντε. Είναι ότι λέει, μας έδωσε η οποιαδήποτε εταιρεία 500 MB ίντερνετ για το κινητό. Έλα που μπήκαμε Pornhub και αυτό τελείωσε πριν από εμάς. Καλό. Καλό, δεν το πιασα. Μην το επαναλάβεις. Βασίλη, όμως, εσύ έχεις ακόμα ένα θέμα να μας πεις μετά για βραδιές με φίλους στο σπίτι. Αυτό που είπες πριν είναι για βραδιές μοναχικές. Μοναχικές τελείως όμως, έτσι. Τελείως. Έχεις όμως να προτείνεις στους φίλους μας κάποιες χρηστικές εφαρμογές για το πώς μπορούν να περάσουν ωραία παρεάκι στο σπίτι όλοι μαζί. Σε ακούμε. Είσαι Κώστα μόνος στο σπίτι.
ένα βράδυ, δεν θες να χρησιμοποιήσεις WankBand φυσικά, οπότε λες θα καλέσω φίλους να περάσουμε ωραία. Καλείς τους φίλους σου, κάθεστε, αλλά λες τώρα τι να κάνουμε, για να περάσει ευχάριστα η ώρα, κατεβάζουμε... Βγάζουμε όλοι το WankBand, το WankBand μας από την τσέπη, ε! Κατεβάζουμε όλοι στην Android συσκευή μας ή την iOS το PES VRES και έτσι μπορούμε με τους φίλους μας να παίξουμε ένα παιχνίδι γνώσεων όπου έχει πάνω από 1400 κάρτες και 10 παιχνίδια που μπορούμε να παίξουμε, ναι, σε διάφορες κατηγορίες όπου ο σκοπός είναι να απαντήσουμε ανάμεσα στα 10 προτινόμενα και τα 10 επικρατέστερα, ναι, της κάθε ερώτησης, ναι, να βρούμε την απάντηση. Είναι παιχνιδάκι λοιπόν αυτό, PES VRES, είναι για όλες τις πλατφόρμες. Είναι για Android, iOS και μέσω της σελίδα της επίσημης υπόσχεται γρήγορα να μπει και σε Windows συσκευές. Μια χαρά. Άρα, ναι, η αλήθεια είναι ότι εκτός από επιτραπέζια, κανένα χαρτάκι ή κάτι άλλο, ένας ευχάριστος τρόπος είναι να παίζεις και να παίζεις, παιχνίδια με τους φίλους. Πεινάς όμως, δεν πεινάς. Πεινάς όμως, έρχεται η ώρα που θες να φας. Και γι' αυτό... Deliveras. Deliveras.gr, καθώς και clickdelivery.gr. Δύο πολύ γνωστά, τα γνωστότερα ίσως... Από τις γνωστότερες εφαρμογές, πάλι διαθέσιμες για Android και iOS συσκευές. Να πούμε ενδεικτικά ότι ο Deliveras έχει πάνω από 2.000 καταστήματα στη διάθεσή του, όπου μπορούμε να μπούμε και να παραγγείλουμε σε όλη την Ελλάδα, αλλά πιο πολύ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ιωάννινα. Και το Click Delivery έχει πάνω από 2.800, το οποίο το δίκτυό του είναι πολύ μεγαλύτερο όσο αφορά τα μέρη και τα καταστήματα που μπορούμε να παραγγείλουμε. Τέλος, για να τελειώσει η ωραία η βραδιά, μπορούμε να ενημερωθούμε από το IMDb, το οποίο είναι το μεγαλύτερο database ταινιών που υπάρχει. Εγώ το επισκέφτομαι... Και πολύ αξιόπιστο. Να πούμε ότι από εκεί δεν κατεβάζεις ταινίες και δεν βλέπεις. Απλά ενημερώνεσαι έτσι ώστε να πας σε κάποιο βίντεο κλαμπ να νοικιάσεις την ταινία. Έχει σχόλια για τις ταινίες, διάφορα πράγματα που ίσως θέλουμε να μάθουμε, μιλάει για ηθοποιούς, για συντελεστές, οτιδήποτε θέλουμε να μάθουμε όσο αφορά το cast. Σούπερ. Άρα δηλαδή το πακέτο που προτείνεις, Βασίλη, είναι για να κάτσεις με φίλους ή με την οικογένειά σου ακόμα. Με την κοπέλα σου, ρε παιδί μου, ακριβώς, με το φίλο σου, με τη φίλη σου. Κατεβάζεις το application PES VRES ή οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι, μπορείς να παραγγείλεις μέσα από το κινητό σου, από το Delivera ή το clickdelivery.gr. Εύκολα, έχουν και πολλές προσφορές αυτοί κατά καιρούς. Αν και κάποιες που πουλάτε προς τα έξω ότι είναι αποκλειστικά σε εσάς, εγώ τις βλέπω παντού. Μην το κάνετε αυτό, χαζοί δεν είμαστε. Ή imdb.gr, το καλύτερο και πιο φιλισμένο. Τελεία.com, συγγνώμη, και το application θα το βρείτε, imdb. Το μεγαλύτερη database για κινηματογραφικές ταινίες, όχι μόνο τρέχουσες. Εγώ κάθομαι και βρίσκω screen, cast και τέτοια, είναι τα πάντα. Του εξωτερικού, τα πάντα. Ναι, δεν υπάρχει. Είναι όπως το IMDb στις ταινίες, είναι όπως το Discogs για όσους ακούνε μουσική. Μια χαρά, Billy. Thanks για το concept. Και πολύ καλό με το βίντεο κλαπ που πρέπει να παίξει τώρα τέτοιο. Ο Ιάκωβος με τον gadget του. Πες. Για να πάμε στο βίντεο κλαμπ μπορούμε να πάμε και με ποδήλατο. Για να πάμε στο βίντεο κλαμπ μπορούμε εκτός από τα πόδια ή το αυτοκίνητο να χρησιμοποιήσουμε ακόμα καλύτερα το ποδήλατό μας. Καλύτερα, ναι. Να είχαμε και ποδηλατόδρομους, Ναι, καλά θα ήταν. Και μην κάθονται να βάζουν κάτω να ζωγραφίζουν στο πεζοδρόμιο μια λωρίδα στο πεζοδρόμιο του πεζού και να το βαφτίζουν ποδηλατόδρομο. Σοβαρευτείτε λίγο. Μια παρένθεση να κάνω εδώ, ότι περνώντας χθες από το Σύνταγμα είδα ειδικές κατασκευές για να ράζουν ποδήλατα, έτσι. Η αλήθεια είναι πολύ μπροστά. Δεν υπάρχουν άτομα που κυκλοφορούν με ποδήλατο στην Αθήνα στις μέρες μας, γιατί είναι πολύ περίεργες καταστάσεις. Τι εννοείς? Δεν έχουμε λεφτά να βάλουμε βενζίνη. Αυτό εννοείς. Δεν έχουμε λεφτά να βάλουμε βενζίνη. Υπάρχουν ποδηλατόδρομοι και οι κατάλληλες υποδομές. Εκεί το πήγαινα. Έτσι ώστε το να κάνεις να βάλεις μια τέτοια κατασκευή. Είναι και λίγο περιττή η αλήθεια. Ισχύει. Εντάξει, μια απλή συντεριά δεν είναι, ρε παιδί μου. Ναι, μια σπιράλ συντεριά. Εντάξει, δεν θα του τύχησε πολύ, θα του περισσεύανε του Δημάρχου μερικά. Πάμε, Billy. Με το ποδήλατο, το οποίο είναι μια πρόταση της Ford που έρχεται από την MWC που είχαμε παρευρεθεί. Και έχουμε να κάνουμε με ένα αναδιπλούμενο στην ουσία ποδήλατο της Ford, το οποίο μπορούμε να το τοποθετήσουμε στη θέση των αποσκευών στο αυτοκίνητό μας και
να το χρησιμοποιήσουμε όταν μπορούμε, όταν μας επιτρέπεται για να γλιτώσουμε, για να κερδίσουμε χρόνο. Άρα είναι δηλαδή. Επίσης, ναι, είναι, ένα, είναι η πρόταση της Ford. Είναι η πρόταση της Ford, το οποίο χρησιμοποιεί ένα αποκλειστικό iOS navigation application, το οποίο προτείνει τις πιο έξυπνες και πιο σύντομες διαδρομές. Mm-hmm. Με το ποδήλατο. Και επίσης μπορούμε εκτός από πετάλι να μετακινηθούμε και με την μπαταρία που διαθέτει, με τον μηχανισμό. Με το ποδήλατο δηλαδή. Με το ποδήλατο, ναι, σακό, ναι, που είχε παλιά ο πατέρας μου, το κλέψαμε. Σε δύο εκδόσεις, Mode Me που είναι το μικρό και Mode Pro το μεγάλο. Και έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον mode που λέγεται No Sweat Mode, που κάθε φορά που αναγνωρίζει οι αισθητήρες του ποδήλατου ότι ο αναβάτης υδρώνει και έχει αυξημένο καρδιακό παλμό, το οποίο τον ορίζει ο ίδιος πάνω από πόσους παλμούς, αμέσως αυτόματα μπαίνει η μπαταρία και ο μηχανισμός και μετακινείται χωρίς ποδήλατο. Για να μην πεθάνει ο άνθρωπος. Για να μην πεθάνει πάνω. Να φτάσει κάποτε στα μάξι. Να φτάσει κάποτε στα μάξι. Ναι, να το πάρει να πει τι πήρα, τι βλακία πήρα. Με το μαξάκι μου πάω μια χαρά. Πάρα πολύ ωραίο το γκατζετάκι. Έχουμε και ένα special βιντεάκι να δούμε, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακά. Και όταν μιλάμε για αυτοκίνητο βιομηχανίες, κάνουν καταπληκτικά βιντεάκια. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ιάκωβε Βασίλη, την επόμενη Πέμπτη πάλι εδώ. Πάμε να δούμε full screen το ηλεκτρικό ποδήλατο της Ford και να υποδεχθώ μέσω Skype τον φίλο Βάιο από Θεσσαλονίκη. Πάμε, παιδιά. Εδώ είμαστε και πάλι. Αποχαιρετήσαμε Ιάκωβο Βασίλη και καλωσορίζουμε Βάιο Βίτο από Θεσσαλονίκη, pttl.gr. Καλησπέρα. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα σε όλους. Τι έγινε, Μαν, καλά είσαι? Κάθομαι, περιμένω να με συνδέσεις και εντωμεταξύ παίζει τη μουσική από τα βιντεάκια και ξέρεις, χορεύω στη μουσική γιατί βλέπω το βίντεο. Είσαι ωραίος. Να πούμε ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων, την επόμενη Πέμπτη θα σε έχουμε εδώ ζωντανά στην εκπομπή, γιατί θα κατέβεις από Θεσσαλονίκη για δουλειές και για τη Photovision, την έκθεση τη μεγάλη που ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα. Θα είσαι Αθήνα, οπότε θα χαρούμε πάρα πολύ να σε γνωρίσουν και όσα παιδιά δεν σε ξέρουν από κοντά, αλλά και να τα πούμε εδώ πέρα face to face. Την άλλη εβδομάδα λοιπόν που το βίντεο ξεκινάει, οπότε θα έχουμε και ζωντανή κάλυψη, αλλά θα μιλήσουμε και την άλλη Πέμπτη για την έκθεση, τη μεγαλύτερη έκθεση που γίνεται φωτογραφικών στη χώρα κάθε δύο χρόνια. Κάθε δύο χρόνια. Τι έχεις μέχρι τότε για μας αυτή την εβδομάδα? Λοιπόν, από δυσάρεστο σε δυσάρεστο σας πάω αυτή την εβδομάδα, δεν ξέρω πώς έφυγε, αλλά ξεκινάμε με τα δικά μας WordPress Photo Awards που είχαμε δει ποιοι τα είχαν πάρει σε προπροηγούμενη εκπομπή. Και ένας από αυτούς τους νικητές, ο Τζιοβάνι Τροήλο, ήταν Ιταλός στην κατηγορία και κερδίσει σύγχρονα θέματα και είχε μια σειρά φωτογραφίες που αφορούσαν το Σαρλεουά, την πόλη του Βελγίου, και στην οποία φαινόταν η κρίση, η ανεργία, η αύξηση της εγκληματικότητας. Να σε διακόψω. Sorry, Βάιε. Έχεις ανοιχτό κάτι από εκεί πέρα και κάνει θόρυβο, γιατί δεν σε ακούμε. Το έχεις τον υπολογιστή σου ανοιχτό ή κάτι τέτοιο? Όχι, όχι. Μ' ακούς τώρα? Κάνει λίγο σαν αντίλαλο. Λίγο ίσως να φέρεις καλύτερα το μικρόφωνο εκεί. Ναι, μπράβο. Και χαμήλωσε τα όλα. Όλα χαμήλωσε τα. Είναι όλα κλειστά. Οκ, καλύτερα. Πες μας, συνέχισε. Λοιπόν, οπότε ο Ιταλός είχε βγάλει μια σειρά εικόνων που έδειχνε την κρίση στην πόλη. Ο δήμαρχος όμως της πόλης είχε αντίθετη άποψη και βγήκε και είπε ότι αυτές οι φωτογραφίες είναι στημένες, που είναι μεγάλο έγκλημα στο φωτορεπορτάζ αυτό, και ότι μερικές από αυτές δεν είναι καν στην πόλη. Ο οργανισμός έκανε την ερευνά του, αρχικά είπε ότι δεν θα διατηρήσει τον νικητή γιατί δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Αργότερα όμως βγήκε ένας άλλος φωτογράφος και είπε ότι πραγματικά μια από αυτές τις φωτογραφίες έχει γίνει στις Βρυξέλλες. Οπότε ακυρώθηκε η νίκη του και πλέον νικητής είναι ένας άλλος Ιταλός φωτογράφος με το δικό του θέμα, το οποίο αφορά την κινηματογραφική βιομηχανία στην Κίνα. Ναι, καλό ακούγεται. Μ' ακούτε καλά? Τώρα πολύ καλύτερα. Πολύ ωραία. Προχωράμε στο επόμενο θέμα μας και αφορά τα οικονομικά στοιχεία, μάλλον τα στοιχεία πωλήσεων για το 2014 από τη ΣΥΠΑ
και για τις πωλήσεις των φωτογραφικών μηχανών. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα, καθώς θα πρέπει να πούμε ότι οι φωτογραφικές μηχανές πέσανε κατά 31% οι πωλήσεις τους, ενώ οι φακοί υποχώρησαν κατά 12%. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια μεγάλη πτώση και φυσικά οφείλεται στα smartphones. Τα smartphones έχουν κατακτήσει την αγορά, οι περισσότεροι τραβάμε φωτογραφίες με αυτά. Οπότε οι compact μηχανές έχουν χάσει πολύ από τις πωλήσεις τους. Βέβαια, αυτές που κρατάνε δυνατά είναι οι DSLR και οι mirrorless, οι καινούργιες μηχανές, οι μικρές. Από ό,τι φαίνεται, βέβαια, όμως οι DSLR έχουν αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο, έχουν αυξηθεί το μερίδιο τους 24% κατά 8% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ενώ οι μύρονες μόνο 30%, πράγμα που δείχνει ότι ακόμα και σήμερα οι περισσότεροι φωτογράφοι δείχνουν εμπιστοσύνη στις DSLR, δηλαδή στις μηχανές με καθρέφτη τις παλιότερες και όχι τις καινούργιες που δεν έχουν καθρέφτη. Βέβαια αυτό σιγά σιγά βλέπουμε ότι αλλάζει, καθώς οι μύρονες κρατάνε γερά και αυξάνουν το ποσοστό του. Αυτά φαίνεται, Ιάκωβε, ότι ζήγησε και η Samsung Electronics Ελλάς, γιατί μάθαμε μια δυσάρεστη είδηση, γιατί κάθε σωστά μια αποχώρηση είναι, σε είπα Ιάκωβε, ο Βάιος, με διορθώνουν από μέσα πολύ σωστά, αυτό ζήγησε η Samsung Electronics Ελλάς και αποχωρεί. Σταματάει τη διάθεση των φωτογραφικών, ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών στη χώρα. Είχε κάνει μεγάλη προσπάθεια να τις βάλει στο μυαλό του κόσμου. Νομίζω, Κώστα, επειδή τα παρακολουθούσαμε μαζί, ότι βιάστηκε η Samsung πολύ γρήγορα να φύγει από την Ελλάδα. Δηλαδή, δεν ξέρω, ούτε δύο χρόνια δεν κάθισε η προσπάθειά της για να αυξήσει τις πωλήσεις στο φωτογραφικό κομμάτι. Οι μηχανές της είναι πολύ καλές. Εμάς μας είχαν στείλει κάποιες μύρολες που τις είχαμε κάνει review στο site και πραγματικά μας άρεσαν. Έχουν πάρα πολύ ωραία στοιχεία, όπως το WiFi, το NFC και τη συνδεστημότητα που προσφέρουν. Πάντως η εταιρεία αποφάσισε να σταματήσει σιγά σιγά τη διάθεση των μηχανών και την εισαγωγή τους στη χώρα μας. Προφανώς θα αναλάβει, ελπίζουμε, κάποια εταιρεία ανεξάρτητη, αλλά ακόμα δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Αυτό που θα πρέπει να τονίσω, βέβαια, είναι ότι θα συνεχίσουν να διατίθονται η Galaxy Camera και το Samsung Key Zoom. Δηλαδή στην ουσία τα smartphone φωτογραφικές μηχανές που έχει η εταιρεία. Και να, πούμε να μην φοβούνται όσοι έχουν φωτογραφική μηχανή ή πάνε να αγοράσουν από το ράφι τώρα όσοι έχουν μείνει, ότι θα είναι κανονικά καλυμμένοι για δύο χρόνια με την εγγύησή τους. Αυτό. Φαντάζομαι ότι ναι, και μετά θα υπάρχει μια εταιρεία η οποία θα αναλάβει, οπότε δεν θα υπάρχει κανένα πες θέμα. Πες μας και για το διαζύγιο Olympus Mainderseas. Έσκασε ακόμα και αυτό αυτή την εβδομάδα έσκασε. Σωστά, σωστά. Και μάθαμε λοιπόν αποκλειστικά στο PTTL ότι ο Olympus και η Intersys σταματάνε μετά από τρία χρόνια συνεργασίας. Η Intersys είχε αναλάβει το πορτφόλιο της Olympus, αλλά ταυτόχρονα διατηρούσε και το πορτφόλιο της Canon. Ήταν διανομέας των Canon προϊόντων. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή το διπλό πάντρεμα της Intersys δεν άρεσε στην Olympus, η οποία σταματάει τη διανομή των προϊόντων της μέσω της Intersys. Περιμένουμε να μάθουμε μέχρι 31 Μαρτίου που συνεχίζει να είναι η Intersys διανομέας την ανακοίνωση της νέας εταιρείας που θα αναλάβει, γιατί σίγουρα κάποιος θα αναλάβει μια τόσο μεγάλη εταιρεία. Και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και φυσικά τις μηχανές Olympus να τις έχουμε σε διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά. Η συλλογή στο eBay με τις 31.000, με τις 600 μηχανές είχε και Olympus μέσα, μάλλον, Ναι, ναι. Είναι μηχανές που υπάρχουν από το 1880 κατασκευή μέχρι 1980. Μιλάμε για 100 χρόνια. Είναι στο eBay, κάποιος τις πουλάει. Είναι 600 μηχανές Canon, Nikon, Kodak, Polaroid, ό,τι μηχανή θέλετε. Οι περισσότερες που είναι πολύ παλιές, το περίεργο είναι ότι δουλεύουν, ενώ δεν δουλεύουν οι πιο καινούργιες. Είναι μια, ένα περίεργο της συλλογής. 31.000 ευρώ και όχι μόνο, βέβαια, θα πρέπει να πληρώσει κάποιος αυτά τα λεφτά. Δεν ξέρω πόσα θα πρέπει να πληρώσει για να τροφτούν το σπίτι. Και επίσης, τι θα πει η γυναίκα όταν θα δει 600 μηχανές μέσα στο σαλόνι. Το επόμενο θέμα που έχεις, το έχω διαβάσει και εγώ. Νομίζω ότι έχει να κάνει με τον πώς να το πω, τώρα μπερδεύομαι με τη λέξη. Με τον πολιτισμό της γενικότερα έχει να κάνει. Ναι, και να μην φεύγει από τη χώρα. Σωστά. Πες το μας καλύτερα. Ο Υπουργός λοιπόν Πολιτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου απαγόρεψε σε ένα φωτογραφικό άλμπουμ το οποίο περιέχει φωτογραφίες του Όσκαρ Γκουστάβ Ρέι Λαντέρ, ενός πάρα πολύ γνωστού φωτογράφου στο νησί, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος θα προσέξουμε εδώ να σημειώσω ότι ήταν Σουηδός. Εγκαταστάθηκε όμως στην Αγγλία από το 1840 και αποκαλείται ο πατέρας της καλλιτεχνικής φωτογραφίας. Ήταν ο πρώτος που συνδύασε δύο καρέ από φωτογραφίες να βγάλουν μία φωτογραφία. Αυτό το άλμπουμ λοιπόν είχε βγει για δημοπρασία, πωλήθηκε προς 115.000 ευρώ.
Αλλά ο Υπουργός Πολιτισμού απαγόρευσε την έξοδό του, αναζητώντας κάποιον στην Βρετανία, Βρετανό, που να θέλει να επενδύσει αυτά τα λεφτά για να μην φύγει το άλμπουμ και να μείνει στην Βρετανία. Και καλά έκανε. Σημαντικό κοιμήλιο. Και καλά, καλά έκανε. Πολύ καλά έκανα. Η ένσταση δικιά μου, όπως έχω γράψει και στο PDTL, είναι ότι θα έκανε ακόμα καλύτερα να μας επέστρεφε και τα μάρμαρα του Παρθενώνα, τα οποία νομίζω ότι εφόσον είναι τόσο ευαίσθητος με τον πολιτισμό της δικιάς του χώρας, θα πρέπει να είναι και με τον πολιτισμό των άλλων χωρών. Ωραίος, μας άρεσε το μήνυμά σου, Βάιε. Έλα να κλείσουμε και με ένα special βιντεάκι όπως μας έχει συνηθίσει κάθε εβδομάδα. Teton Gravity Research είναι μια εταιρεία, Κώστα, η οποία είναι εξειδικευμένη στις αεροβιντεολήψεις, αεροβιντεοφωτογραφίες και πραγματικά έχει εξοπλισμό ο οποίος είναι εξωφρενικός. Συγκεκριμένα με ένα κανονικό ελικόπτερο και μαζί με ένα ειδικό σύστημα το οποίο ονομάζεται GSS T520 και το οποίο κοστίζει $750,000, κατάφερε να βγάλει πρώτες Ultra HD εικόνες, σε βίντεο βέβαια, των Ιμαλαΐων, από τα 20.000 πόδια. Για να ανεβούν εκεί πάνω, φαντάζομαι ότι είχαν ειδικές συσκευές οξυγόνου με στο ελικόπτερο. Ναι, ναι, ναι. Και τα πλάνα τα είδαμε, είναι εντυπωσιακά. Το Everest μέσα φαίνεται από πολύ ψηλά. Υπέροχα πλάνα, νομίζω ότι αξίζει κάποιος να μπει στη διαδικασία να το δει. Και εξαιρετική ποιότητα βλέπω. Βέβαια, βέβαια. Ωραία. Γιατί να σου πω ότι αυτό το σύστημα παίρνει κινηματογραφικές κάμερες πολλών χιλιάδων ευρώ, όχι τις απλές μηχανές. Μια χαρά. Βάιε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με χαρά και ανυπομονησία σε περιμένουμε να σε υποδεχθούμε στο στούντιο. Τα λέμε από κοντά. Την επόμενη Πέμπτη. Και... Θα φέρω τρίγωνα πανοράματος, εκτός αν θες κάτι άλλο, μου το λες. Να φέρεις τρίγωνα πανοράματος. Ακούω και από μέσα να φέρεις, λέει, και αρκετά. Και αρκετά, σούπερ. Θα κάνεις όμως μία στάση σπίτι μου όπως έχουμε κανονίσει ούτως ή άλλως νωρίτερα. Οπότε τη διανομή θα την αναλάβω εγώ, παιδιά. Ποιοτικός έλεγχος να υπάρχει. Έτσι. Σε ευχαριστούμε. Bye, φιλάκια πολλά. Γεια σου, Κώστα. Γεια, παιδιά. Όσο ενθουσιασμένοι είμαστε που θα υποδεχθούμε την επόμενη εβδομάδα το Βάιο εδώ πέρα, άλλο τόσο ενθουσιασμένοι είναι που έχουμε την παρουσία την ίδια του Μάριου Δρακόπουλου από το game20.gr. Καλησπέρα Μάριο. Δεν σε εμπιστεύομαι για τα τρίγωνα πανοράματος. Το λέω από τώρα. Ναι. Δεν σε εμπιστεύομαι. Ότι δεν θα φτάσουν. Μάλλον δεν θα φτάσουν. Κοίτα. Αυτά που. Ο αριθμός ο οποίος. Αυτό θα έρθει σε δημόσιο. Αυτό σίγουρα. Τώρα, άμα φέρει 10, δεν θα φτάσει κανένα. Από τον Ελληνίδη, έτσι. Ελληνίδη θέλει. Ναι. Ωραίος. Πες μας. Τι καλό έχεις αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, πολύ πράγμα, έτσι. Έχουμε πολύ πράγμα, εντάξει. Ξέχαρε, εκεί πέρα έχεις 10-12 λεπτά full χρόνο δικό σου. Σε ακούμε, πυροβόλατα. Λοιπόν, ξεκινάμε με το update του Xbox One του Μαρτίου, mm-hmm. το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο για όσους έχουν Xbox One. Αλλά θα μου πεις και να μην έχουν Xbox One, δεν το κάνουν, ε. Λοιπόν, ωραίος. Το πολύ αναμενόμενο, λοιπόν, update του Xbox One είναι εδώ. Για όσους δεν το έχουν κατεβάσει, απλά ανοίγουν την κονσόλα και βλέπουν ότι υπάρχει το notification. Επιτρέπει το διαμοιρασμό screenshots, το οποίο δεν υπήρχε πριν. Πώς γίνεται δηλαδή να κάνεις streaming αλλά όχι screenshots, είναι άλλο θέμα. Το διαμοιρασμό τους, προτινόμενους φίλους, νέους τρόπους να μοιράζεις το πραγματικό σου όνομα, να το αποκαλύπτεις σε συγκεκριμένους παίκτες που είναι φίλοι σου, μικροβελτιώσεις στο party chat και διαφάνειες στα tiles. Όπως ξέρουμε, το Xbox One έχει ένα user interface πολύ κοινό με τα Windows 8. Ωραία. Οπότε υπάρχει μια αλλαγή σε αυτό ακριβώς το interface. Okay. Το οποίο είναι κυρίως κοσμητική. Δηλαδή τα λειτουργικά τα είχαμε πει. Και θα αλλάξει λογικά και όταν θα βγουν τα Windows 10. Σίγουρα. Και με πλέον θα ενοποιηθούν και αυτές οι πλατφόρμες. Μα ήδη τρέχει μια έκδοση των Windows από πίσω. Το είχαν πει εξ αρχής ότι υπάρχει μια έκδοση των Windows από πίσω και σιγά σιγά οι πλατφόρμες ενοποιούνται. Οπότε περιμένουμε τα Windows 10 να δούμε αυτή την ενοποίηση, γιατί δεν έχει γίνει 100%. Και από το Xbox περνάμε στο pre-alpha πόνημα του Cliff Bleszinski. Πολλοί τον ξέρουμε αυτόν τον κύριο από το Gears of War. Το Project Bluestreak, λοιπόν, το είχε ανακοινώσει πολύ πιο πριν. Τώρα έχουμε ένα teaser με εικόνες, με το τι έχει γίνει στο παιχνίδι, τι έχει φτιαχτεί στο παιχνίδι, κυρίως σκηνικά. Unreal Engine 4. Δεν έχουμε καμία ημερομηνία κυκλοφορίας. Ακόμα είναι πολύ νωρίς, μιλάμε για pre-alpha εικόνες, εντυπωσιακές παρόλα αυτά, για τη συγκεκριμένη μηχανή. Βλέπουμε και το σχετικό βιντεάκι. Ναι, ακριβώς. Στην ουσία μας δείχνει πώς ακριβώς θα μοιάζει το παιχνίδι με τη συγκεκριμένη μηχανή. Περιμένουμε από εδώ και πέρα, περιμένουμε, γιατί το Gears of War ήταν κάτι το οποίο μας στιγμάτισε ως gamers, όσοι είχαν Xbox, πρόσβαση Xbox 360, το μόνο σίγουρο.
Και έχει μια και καλή σχέση με την Unreal Engine ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, και πάμε τώρα προς Κίνα πλευρά. Το PlayStation 4 και το PlayStation Vita 20 Μαρτίου, Μαρτίου κυκλοφορεί στην αγορά της Κίνας. Πολύ καιρό μετά από τον υπόλοιπο κόσμο, λόγω των προβλημάτων που έχει η Κίνα. Δεν το πιστεύω. Αλήθεια, μιλάς. Ναι, ισχύει. Και εδώ πέρα... Έχει κλείσει χρόνο και. Ναι, και εδώ πέρα, ας πούμε, στη μικρή Ελλάδα λέγαμε είμαστε τελευταίοι, πότε θα έρθει, που τελικά ήρθε σχετικά, το προλάβαν τα Χριστούγεννα πέρυσι. Μα ήρθε σχεδόν αυτό. Αυτό, με δύο εβδομάδες. Με δύο εβδομάδες ναι, 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 μικρή και διαφορά. Και οι Κινέζοι τόσα μοίρια και δεν το έχουν ακόμα. Ίσως θα πρέπει να φτιάξουν λίγο το online τους, γιατί έχουν πάρα πολύ μεγάλες αποκλήσεις, δηλαδή... Το Google δεν είναι διαθέσιμο στην Κίνα. Ναι, ναι, ναι. Έχουν κάτι άλλο. Ή το Facebook, έχουν το China Weibo, κάτι τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Οπότε μεγάλη έλευση αυτή. Μεγάλη έλευση αυτή. Ναι, μεγάλη έλευση για τις κονσόλες της Sony. Στα 4,79 είναι τα αναλογία σε δολάρια η τιμή του PlayStation 4. Το PS4 θα διατεθεί σε μαύρο και λευκό. Και έρχονται μαζί με τα παιχνίδια που κυκλοφορούν εκεί, είναι τα Dynasty Warriors 8 Extreme Legends Complete Edition, King of Wushu Free Early Access Edition, Knack, Mr. Pumpkin Adventure, Rayman Legends και Trials. Αυτά θα είναι τα παιχνίδια που θα κυκλοφορήσουν μαζί με κάποιους άλλους τίτλους στο συγκεκριμένο στο PlayStation 4 ναι. Στην Κίνα. Και μας είπες για τα χρώματα. Βλέπω ότι και το επόμενο σου θέμα έχει σχέση με χρώμα. Οι χρωματιστοί φύλακες. Ναι, είναι βέβαια λίγο πιο μετά. Αλλά προχωράμε με το... Ναι, ας προχωρήσουμε με το Color of the Guardians. Άξαμε λίγο την σειρά. Α, sorry, εγώ φταίω. πάμε Final Fantasy, ναι, σωστά. Λοιπόν, πριν πάμε στο Color of the Guardians, λοιπόν, πάμε για το πρώτο trailer του Mavius Final Fantasy. Και μου είχε πει ο Ιάκωβος, γιατί δεν λες για mobile games. Λοιπόν, το Mavius Final Fantasy είναι ένα πλήρες Final Fantasy, τουλάχιστον αυτό μας υπόσχεται, στην τσέπη μας. Η Square Enix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο βίντεο με εικόνες και gameplay από το παιχνίδι. Θα κυκλοφορήσει σε κινητά Android και iOS και μας υποσχέθηκαν, όπως είπα, έναν ολόκληρο κόσμο Final Fantasy. Δεν είναι κάποιο παιχνίδι με microtransactions, δεν είναι κάποιο παιχνίδι επανέκδοση, είναι καινούριο ολόκληρο Final Fantasy. Αρκετά εντυπωσιακό από ό,τι είδα, αλλά περιμένουμε γιατί δεν έχω και πολύ. Με τα mobile games δεν τα πάω και πολύ καλά. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, ούτε εγώ παίζω τακτικά. Μόνο κάνα puzzle στο αεροπλάνο. Ναι, και εγώ. Το μόνο το οποίο ευχαριστήθηκα είναι αυτό που είχατε πει, το πες βρες. Α, το έχεις δουλέψει αυτό που είχατε πει. Το πες βρες. Περάσανε στο στρατό, ειδικότερα, περάσανε σκοπιές με αυτό. Και έχεις απολυθεί και πρόσφατα τώρα, ναι, πότε έπεις το χαρτί. Ναι, και έχει πέσει και νομίζω την προηγούμενη. Πότε ήταν, προηγούμενη Τρίτη, ναι. Πότε ήταν 10 του μηνός. Πέρασε ένας χρόνος που. Τέλος πάντων, να κάνω το και το shout-out, δεν το κάνω. Λοιπόν. Πες Color το... Guardians. Το είπαμε για το Color Guardians, ναι. Κάποια studios κλείνουν, κάποια studios ανοίγουν με τις καλύτερες προοπτικές. Το Color Guardians ακολουθεί την ιστορία του Ρόντ, της Λία και του Γκροκ. Είναι τρεις χαρακτήρες οι οποίοι προσπαθούν να επαναφέρουν το χρώμα στον κόσμο τους. Μοιάζει λίγο με mobile games τώρα που το συζητήσαμε. Μοιάζει λίγο με. Εμένα προσωπικά μου θύμισε κάτι σε Temple Run, αλλά με άλλη προοπτική. Ένα action platformer, το οποίο ο παίκτης αναλαμβάνει να κάνει τα άλματα και να οδηγεί το χαρακτήρα του σε λωρίδες. Εντάξει. PlayStation 4 και PlayStation Vita αυτό. Η ημερομηνία δεν έχω διαβάσει κάτι για ημερομηνία κυκλοφορίας, φαντάζομαι σύντομα, γιατί είναι μικρό παιχνιδάκι και θα διατεθεί ηλεκτρονικά. Για PlayStation 4 όμως έρχεται το Eden One, Ναι, το Eden One, PlayStation 4, αλλά πριν πάμε σε αυτό, πάμε στο Project Morpheus που πάλι έχει σχέση με το PlayStation 4. Το Project Morpheus έκανε κάποιες αλλαγές, που ήταν λογικό, γιατί τώρα ετοιμάζεται για τιτανομαχία μετά από αυτό που είδαμε με την HTC και την Valve. Τιτανομαχία. Βέβαια, εγώ είμαι σε μια φάση καλωστή στα 90s, αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Κάποτε που είχε το VR, τη Sega, κάποτε. Ναι. Και γίνει ασπανικός. Λοιπόν, έχει λοιπόν κάποιες αλλαγές. Έχει αλλάξει η οθόνη του, που πλέον είναι OLED 6,7 ιντσών. Ανάλυση είναι 60x RGB x 1080. Δεν ξέρω τι το RGB τι σημαίνει, πραγματικά. Και αυτό είναι αναμάτη, αυτή η ανάλυση. 120Hz ρυθμό ανανέωσης. Πώς το είπες, γιατί δεν το βλέπω σημειώσιμο εδώ. IP, πώς το είπες?
RGB. Ναι, το RGB είναι το Red, Green, Blue. Ναι, αλλά δεν μπορεί. Άμα δεις και στο βιντεάκι, το έχει η ανάλυση είναι 960 επί RGB επί 1080. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούν με αυτό. Το υπάρχει και στο βιντεάκι, το οποίο μόλις δείξαμε, το οποίο δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει. Οπότε περιμένουμε και 18 millisecond latency. Περιμένουμε. Τη μεγάλη ωραία, μάχη. Ωραία. Εδώ θα είμαστε. Eden One PlayStation 4. Λοιπόν, το Eden One PlayStation 4 μετά από κυκλοφορία του αυτού του τίτλου για το PC, αναμένεται για το PlayStation 4, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί σε αυτό το τίτλο μπαίνεις στο μυαλό κάποιων ανθρώπων και αλλάζεις κάποια πράγματα στο παρελθόν τους που τους έχουν οδηγήσει στη δυστυχία. Δεν είναι από τους τίτλους που περιμένουμε, όπου το έχουμε συνηθίσει, είναι first person puzzle και εξερεύνηση. Δεν έχουμε ακόμα συγκεκριμένα, απλά ανακοινώθηκε, δεν έχουμε ακόμα συγκεκριμένη ημερομηνία. Απλά περιμένουμε να το περιμένουμε στο PlayStation 4 να δούμε πώς ακριβώς θα είναι. Στο PC, εντάξει, το έχει ήδη κυκλοφορήσει, δηλαδή πολλοί μπορεί ίσως να το ξέρουν. Συνεχίζουμε λοιπόν με κάτι πάλι διαφορετικό, το Plague of Shadows για το Shovel Knight. Όσοι δεν έχετε παίξει Shovel Knight, παιδιά, να σας το πω από τώρα, παίξτε το, είτε στο PC, είτε στο Wii U, είτε στο 3DS, θα βγει και στις κονσόλες της Sony. Το 2015 έχει ανακοινωθεί. Δεν ξέρω βέβαια για το καινούργιο το add-on, το οποίο μπορείτε να παίξετε με τον Plague Knight, ο οποίος είναι ο αλχημιστής της παρέας. Προστίθεται crafting, στο οποίο οι παίκτες μπορούν να δημιουργήσουν αντικείμενα και power-ups. Νέοι εχθροί, πίστες και bosses. Όπως βλέπουμε, στο Game Explain, το Game Explain έχει κάποιες off-screen εικόνες. Οι πίστες είναι ήδη υπάρχουσες που υπάρχουν στο παιχνίδι, αλλά παίζουν με τον Plague Knight και μπορούμε να δούμε λίγο πώς παίζει αυτός ο χαρακτήρας. Όσοι δεν το έχουν παίξει, πρέπει να το παίξουν, ειδικότερα όσοι λατρεύουν τα παλιά 8-bit παιχνίδια. Γιατί έτσι φτιάχτηκε εξ αρχής. Okay. Να ρωτήσω, έχουμε τον Καστανό στο τηλέφωνο. Ωραία. Μάριο, τα δύο τελευταία θέματα θα στα κόψω στον αέρα. Δεν πειράζει. Πιθανή καθυστέρηση για κυκλοφορία του Quantum Break και 30 λεπτά gameplay Xenoblade Chronicles X. Βασικά αυτό το μεγάλο νέο ήταν το Quantum Break, οπότε το είπαμε, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, θα καθυστερήσει. Τι περιμένετε, Next Generation. Συγγνώμη για την άκομψη. Για την άκομψη. Έχουμε τον Γιώργο Καστανό στο τηλέφωνο, έχει και τα γενέθλιά του μαθαίνω. Έτσι είναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Χρόνια πολλά, σε ευχαριστούμε ημέρα γενεθλίων. Είσαι εδώ μαζί μας να μοιραστείς όλα τα φωτογραφικά, τα κινηματογραφικά νέα, συγγνώμη. Φιλιά πολλά στην Πελοπόννησο. Τι κάνεις, Γιώργο μου? Καλά, μια χαρά. Εντάξει, είναι μια μέρα σαν όλες τις άλλες. Εντάξει, δεν έχω και ιδιαίτερη σχέση με τα γενέθλια όσο και περνάει και ο καιρός. Αλλά εντάξει. Έλα, μικρό είσαι. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Για πες μας για τις ταινίες της εβδομάδας. Έχω μάθει ότι και μια ελληνική θα σκάσει, ε. Ναι, έρχεται. Η πρώτη ταινία που θα μιλήσουμε είναι βασικά αυτή, μία από τις δύο που προτείνουμε, είναι το Τετάρτη 4 και 45. Και καιρός είναι να πούμε και για καμιά ελληνική ταινία, διότι βγαίνουν κάποιες καλές ελληνικές. Έχουμε να κάνουμε εδώ με ένα κοινωνικό βίαιο δράμα, παύλα, θρίλερ, με πόλικα στοιχεία έτσι νοάρ αισθητικής και ένα πέπλο αστυνομικού εντός εισαγωγικών κτηρίου. Η ταινία μας μεταφέρει στους πρώτους μήνες της κρίσης του χειμώνα του 2010, όπου ο πρωταγωνιστής που ονομάζεται Στέλιος Δημητρακόπουλος έχει 32 ώρες πριν χάσει τα πάντα. Από το jazz bar που με πολύ κόπο διατηρεί σε λειτουργία εδώ και χρόνια μέχρι την ίδια την οικογένεια. Ο Ρουμάνος γκάνγκστερ που τον έχει δανείσει χρήματα απαιτεί να εξοφληθεί το χρέος του εδώ και τώρα, ενώ ο μεσολαβητής και πρώην φίλος του Στέλιου τον υποχρεώνει σε διάφορα παράνομα θελήματα για να τα βγάλει πέρα. Όπως καταλαβαίνει, συνθέτεται ένα περίεργο σκηνικό και όλα αυτά και όλη η ζωή αυτού του ανθρώπου θα κρυθούν μέσα σε 32 ώρες, ενώ τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και ο κόσμος είναι λίγο διαφορετικός. Πρωταγωνιστής είναι εδώ ο Στέλιος Μάινας, ο πολύ γνωστός και αγαπημένος ηθοποιός, και μαζί του παίζει η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Δημήτρης Τζουμάκης και ο Άνταμ Μπουσδούκος. Ο Στέλιος Μάινας, πολύ ποιοτικός και άνετος σαν άνθρωπος. Έχει τύχει να τον γνωρίσω από κοντά, να βρεθώ σε ένα τραπέζι. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος, έχω μιλήσει και εγώ μαζί του. Είναι πολύ προσγειωμένος και πραγματικά ένας εξαιρετικός ηθοποιός. Τίποτα. Είναι φοβερό. Είναι τύπος φιλαράκι, δηλαδή. Καμία δεν έχει κανένα, καμία έπαρση, τίποτα. Καλή φάση. Για ελληνική ταινία την προτείνεις, Γιώργο? Την προτείνω γιατί είναι κάτι διαφορετικό. Δεν έχει σχέση με τις εμπορικές ταινίες τις ελληνικές που βγαίνουν τα τελευταία χρόνια, που είναι συνήθως κωμωδίες ή σάχλοκωμωδίες. Είναι κάτι διαφορετικό και μια διαφορετική φωτογραφία και μια διαφορετική αντιμετώπιση. Θα τη δοκιμάσουμε. Επόμενη ταινία σημερινή, πρεμιέρα.
Η επόμενη ταινία είναι το Still Alice ή αλλιώς Κάθε Στιγμή Μετράει. Και εδώ, Κώστα, έχουμε να κάνουμε την ταινία που έδωσε τελικά το Όσκαρ, την αδικημένη σε πάρα πολλές τελετές, Julianne Moore. Πρόκειται για μια εκπληκτική ερμηνεία της μεγάλης ηθοποιού σε ένα κοινωνικό και οικογενειακό δράμα που αξίζει τον κόπο κάποιος να δει. Έτσι λοιπόν αυτή η Αμερικανίδα στάρ εδώ ερμηνεύει την Alice Howland, μια δυναμική γυναίκα που προσβάλλεται πρόωρα από την νόσο του Αλτσχάιμερ σε μέση ηλικία. Η αναπάντηχη αρρώστηση, όπως καταλαβαίνεις, φαίνεται πάνω κάτω και στην προσωπική της ζωή αλλά και στην οικογένειά της. Είναι μια πολύ δυνατή ταινία, μαζί της παίζει ο Alec Baldwin και η Kirsten Stewart που την γνωρίσαμε στο Twilight και είναι μια εναλλακτική έτσι ταινία. Να πούμε εν τέλει ότι επιγραμματικά ότι αυτή την εβδομάδα έρχεται και το Ex Machina που είχαμε παρουσιάσει την προηγούμενη εκπομπή, όπως επίσης έρχεται το Σαρτοπούτα έτσι για τις πιο μικρές ηλικίες και το Wild Card του Παύλα Τζόκερ και για την Jason Statham για πολύ ξύλο. Σούπερ Γιώργο μου, επιγραμματικά θέλω να μου πεις και τα δύο νεάκια, τα κινηματογραφικά που μας έχεις καπάκι. Αγαπάω πάρα πολύ Blade Runner, μουσική φοβερή. Και... από τον Βαγγέλη Παπαθανασίου. Ναι. Τι, έρχεται καινούριο? Από ό,τι φαίνεται έχετε καινούριο. Έχουν ήδη ανακοινώσει ότι ο Ridley Scott θα είναι ο παραγωγός καινούργιας ταινίας του sequel του Blade Runner και ο σκηνοθέτης θα είναι ο Denis Villeneuve του Prisoners πέρυσι που είχαμε δει με τον Hugh Jackman και τον Jake Gyllenhaal. Ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης και περιμένουμε τα καλύτερα. Θα πρωταγωνιστήσει εννοείται πάλι ο Harrison Ford που δέχτηκε αφού έχει διαβάσει το σενάριο και είπε τα καλύτερα λόγια και περιμένουμε πραγματικά μια ταινία που θα τρίβουμε τα χέρια μας. Γιατί είναι και δύσκολες και συγκρίσεις το τελευταίο καιρό με τις ταινίες. Αυτό και Γιώργο, ειδικά και τα ωραία τα νέα που μας είπες την προηγούμενη Πέμπτη ότι ετοιμάζουν Alien καινούριο. Μας είχες πει και για, πώς λέγονταν που έπαιζε ο Mel Gibson, μια τριλογία. Ποια μας είχες πει για εκεί? Για το Mad Max. Mad Max, ότι έρχονται, δηλαδή θα ξαναζήσουμε τα νιάτα μας οι παλιοί. Γίνεται χαμός, γίνεται χαμός και ευελπιστούμε για τα καλύτερα, πραγματικά. Αυτό. Τι άλλο ακόμα είναι στα σκαριά? Τέλος έχουμε το Selfless. Είναι μια καινούργια ταινία η οποία θα βγει το καλοκαίρι. Έχει πρωταγωνιστεί τον Ben Kingsley και τον Ryan Reynolds, τον είχαμε δει και στο Green Lantern. Και είναι μια ταινία φαντασία στα όρια του thriller, όπου έχει σαν κεντρικό θέμα την αθανασία. Αυτή τη φορά στην επιστημονική φαντασία έχει σχέση με το ότι ένας ετοιμοθάνατος άνδρας, ο Ben Kingsley, θα συμφωνήσει να μεταφέρει τη συνείδησή του στο σώμα ενός άγνωστου νεαρού μέσω ενός πειράματος που διευθύνει ένας κοινικά ψυχρός επιστήμονας και όπως καταλαβαίνεις ένας τρόπος αθανασίας το οποίο βέβαια έχει και κάποια περίεργα αποτελέσματα. Μου αρέσει σαν story, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον και από cast που βλέπω ηθοποιούς ξεχωρίζω. Και πολύ καλό σκηνοθέτη, ο Τάρσεμ Σινγκ, ο οποίος έκανε και το κελί του 2000, το παλιό του thriller και το περιπέτεια Immortal το 2011 είναι εξαιρετικός. Ενώ αν θέλουμε να δούμε και δείγματα γραφής του μπορεί να δει κάποιος το βίντεο κλιπ του Losing My Religion, του R.E.M. βέβαια, το οποίο το έχει σκηνοθετήσει ο ίδιος, έτσι. Πολύ ωραία, Γιώργο. Έχεις κάτι να συμπληρώσεις πριν σε χαιρετήσουμε? Ένα τελευταίο πράγμα για όλους τους φίλους των thriller. Υπάρχει το φεστιβάλ του Horrorland που ξεκινάει από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη στον κινηματογράφο Αθήνεων που είναι κοντά στο μετρό του Αμπελόκηπου. Έχει συνολικά 6 ταινίες κάθε ημέρα. Όλες είναι horror, παλιές και καινούργιες. Θα έχει 17 πρεμιέρες. Και πρεμιέρες και πανευρωπαϊκές και παγκόσμιες, παρακαλώ. Ωραίο. Και αξίζει τον κόπο κάποιος όπου θέλει και ενδιαφέρεται για παλιό αλλά και για νέο κινηματογράφο στο επίπεδο του τρόμου να το δει. Αξίζει τον κόπο. Ξαναπες μας ημερομηνίες και πού? Είναι από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη και είναι στο κινηματογράφο Αθήνεων που είναι κοντά στο σταθμό του μετρό Αλυμπολιλοκήπων, είναι επί της Βασιλείου Σοφίας. Εισιτήριο κανονικό σινεμά 7 ευρώ. Έχει φθηνό εισιτήριο, 6 ευρώ η ταινία και έχει 10 ευρώ το ημερήσιο και 50 ευρώ το διαρκείας. Αξίζει τον κόπο πραγματικά για όλους τους φίλους. Το καλύτερο νέο ήταν αυτό γιατί είμαι τρελός θρυλεράκιας και σπλάτερ. Σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο μου. Να, χαιρετίσματα καλά. Πολλά στην Πελοπόννησο, τα λέμε την επόμενη Πέμπτη. Όπως την επόμενη Πέμπτη τα λέμε και με όλους εσάς εδώ, webtv, star.gr, η τεχνολογία μας ενώνει. Bye bye. Bye.